Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα κάνω ακόμα μια κυπριακή παραδοσιακή συνταγή. Είναι οι μιλόπιτες, μικρά μιλόπιτάκια. Λέω μιλόπιτες διότι θα χρησιμοποιήσω τούτην τη μήλα, τούν το λαδί. Το λίπος, το λάδι που πήραμε από το λίπος του χείρου. Ναι, τις τσιρίες. Για να κάνετε αυτήν τη συνταγή με τούν τη μήλα, τις μιλόπιτες, πρέπει να βρείτε από αυτόν το... Πρέπει να φτιάξετε τούτον το λίπος. Εμένα είναι άοσμον, ολοάσπρο. Δείχνω τη διαδικασία πώς γίνεται. Κάμετε αναζήτηση τις τσιρίδες από την Ελίζα και θα δείτε πώς γίνεται τούτον το ωραίο λίπος. Και όπως έχω μελετήσει, φίλες μου, χρησιμοποιείται και στο εξωτερικό τούτον το λίπος. Πάρα πολύ. Ειδικά στην Αγγλία. Ναι, στη μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική. Και λένε, εκείνοι που ασχοληθήκαν, ότι είναι πιο χαμηλό σε χοληστερόνη από το φυτικό βούτυρο. Εντάξει, πάμε με τον άριστον όμως. Ζητήστε από τον Τρεοπόλη σας δωρεάν χοιρινό λίπος. Δέστε το βίντεο μας για τις τσιρίδες και φτιάξτε το όπως σας δείχνει η Ελίζα για να βγει έτσι ωραίο, άσπρο, λευκό και άοσμο. Και είναι πολύ ωραίο βούτυρο, όπως φαίνεται και που φτιάξαμε την τσιριδόπιτα. Δέστε την κι αυτή, είναι μια απόλαυση. Πραγματικά φράτη και γευσάτη πίτα. Βάλαμε και χαλούμι μέσα, έγινε υπέροχη. Έφερα και έναν κεραστικό για τον κάμεραμαν, το συνειδημόρο σε τούτον το ταξίδι παραδοσιακών και όχι μόνο γευσεών και συνταγών. Και είπαμε να τον καλοπιάνουμε, Ζολάντα. Για να τον έχουμε, οπότε το θέλουμε. Βέβαια, γιατί είναι πολλή δουλειά που κάνει ο εκείνος. Εκτός που τη δική μου παρουσίαση, τις δικές μου συνταγές, πολύ ώρα αφιερώνει για να βγει τούτο το όμορφο αποτέλεσμα που απολαμβάνουμε πρώτα εμείς και ύστερα εσείς, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Υπέροχες πιτούλες, φίλοι και φίλες. Φτιάξτε τις κι εσείς. Απολαύστε τη! Γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας όσοι δεν το κάνατε ήδη και να είστε καλά! Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους! Like, εγγραφή και να είστε καλά! Και κλικ στο κουδουνάκι για να μην χάνετε καμία από αυτές τις υπέροχες συνταγές μας. Και συνεχίζουμε με τη συνταγή μας. Συνεχίζουμε με τα υλικά. Εδώ έχω το αλευράκι μου, το χωριάτικο. Είναι το σκληρό σιτάρι. Είναι 2 ποτήρια. Είναι 250 γραμμάρια. Κάθε ποτήρι είναι 120 γραμμάρια. Να βάλετε γεμάτα 2 ποτήρια σε όσες κοπέλες θα χρησιμοποιήσουν σιγαριά. Νεροπότηρα χωρητικότητας 200 ml το καθένα. Έχω εδώ επομένως 250 γραμμάρια χωριάτικων αλεύρι. Το ελαφρά κιτρινοπό. Ναι. Θέλω ένα φακελάκι βανίλια 5 γραμμάρια και ένα φακελάκι μαστίχα. Μέσα στη ζύμη του τα θα μπουν. Και όπως έχουμε μπει και σε άλλα βίντεο, στα φακελάκια έχει ζάχαρη. Της μαστίχας έχει και ζάχαρη. Ζάχαρη, τούτα για να μπορεί γι' να λεστεί. Γι' αυτό μην πάρετε 5 γραμμάρια αγνή μαστίχα και να την αλέσετε, γιατί θα σας έρθει πολύ. Θα είναι πικρό. Θέλω μία κουταλιά ξυδάκι, θα μπει στη ζύμη. Το ξύδι, φίλες μου, κάνει τη ζύμη μου τραγανή. Και στην Ελλάδα που πήγα και ασχολούνταν πολλά με τις πίτες, ήταν σημαντικό υλικό που έβαλαν στις πίτες, ήταν και το ξύδι. Είναι σημαντικό. Πρώτα δεν το χρησιμοποιούν, αλλά από τον καιρό που το χρησιμοποιώ, βλέπω ότι έχει διαφορά. Τούτο δεν το ξεχνάτε. Επίσης, αλατάκι, καμιά μπρεζούλα, γιατί σπορέλαιον είναι 50 ml, είναι 1/4 του ποτηριού. Και νεράκι, εδώ έχω 150 ml χλιαρό νερό. Έτσι έχει σημασία πόσο χλιαρό, διότι όπως έχω πει, δεν έχει μαλλιά. Τούτο το αλευράκι είναι έξτρα που να ανοίξω τις πιτούλες. Τούτες τις διπλοπισίες, μιλόπιτες. Για την επάλυψη μπορεί να δείτε. Εδώ έχω βάλει ζαχαρίτσα, 1,5 κουταλιά, είναι 30 γραμμάρια. Και ένα κουταλάκι αλεσμένη κανέλα είναι 5-6 γραμμάρια. Ανακατεύουμε τα μαζί. Εδώ έχω 1,5 κουταλιά μήλα από αυτόν το λαρδί. Ναι. Είναι περίπου
30 με 35 γραμμάρια. Έτσι βάλουμε πολύ. Και από πάνω θα έχουμε το όμορφο το μελάκι. Δεν θα κάνουμε σιρόπι. Είναι με μέλι που γίνονται. Μάλιστα, κυπριακό μέλι. Κυπριακό μέλι βραβευμένο. Και προχωρούμε. Και δαμέ, έχω φίλες μου τη λιχτά πακλαβαδάκια. Αυτά είναι το κάτι άλλο. Η εγγονή μου. Δεν σταματάς. Είναι πανεύκολα, είναι σαν δάχτυλα. Ναι, είναι με χαλεπιανό μέσα, είναι. Είναι εξαιρετικά. Θα τα δείξουμε κι αυτά. Ωραία. Και προχωρούμε με την εκτέλεση. Ναι. Τα μαλλιά μας πίσω, την ποδιά μας, μανίκια πάνω. Βέβαια. Και προχωρούμε. Ιδίως με το αλεύρι, δεν μπορείς να έχεις μανίκια μέσα στο αλεύρι. Πάμε. Τι θα βάλουμε πρώτα στο αλεύρι? Πρώτα, φίλες μου, θα βάλω τα στεγνά τούτα. Θα μπει τούτη η βανίλια. Πάει η μια βανίλια από ένα φακελάκι για να μου δώσει ωραίο άρωμα σε σούσες μιλοπιχίες. Μικρές, να τις δείτε. Σήμερα να κάνω μικρή δόση. Έβαλες και τη μαστίχα. Μπήκε και μαστίχα. Ωχ, μου σκομυρίζουν. 5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι. 5 γραμμάρια, μια μπρεζούλα, ένα λατάκι. Δεν το βάλουμε πολύ, διότι ελί ζυμί μου, 250 γραμμάρια, είναι 1/4 της συσκευασίας. Ανακατώνω, να βάλω το οξυδάκι, μια κουταλιά, 10 ml. Το λαδάκι, να ριζιάσω. Βάλουμε λίγο και ριζιάζομαι. Ελαφρό ριζιάσμα. Προτίμησα τούτο να το κάνω με σπορέλαιο ή μπορείς να βάλεις και ελαιόλαδο. Απλώς για να είναι πιο ελαφριές. Να μην είναι τόσο βαρετή η μυρωδιά τους, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ελαιόλαδο. Αντί στο σπορέλαιο να μπει ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο. 90 ml. Ελαιόλαδο. Μάλιστα. Και θα γίνει πάλι πάρα πολλά ωραίο και έχω 150 ml. Λίγο λίγο το νερό και ζυμώνουμε, έτσι. Ζυμώνουμε να γίνει μια ζύμη. Πού να μην κολλάς τα χέρια και να ανοίξεις φύλλο, να. Να το αφήσω να ξεκουραστεί. Κανέναν 20 λεπτό και μετά πάντα αφήνουμε τις ζύμες μας να ξεκουράζονται. Μας βοηθά στο να ανοίξουμε τα φυλλαράκια μας πιο εύκολα. Είτε έχει μαγιά, είτε δεν έχει μαγιά. Ναι, ναι, πάντα. Το ζυμάρι θέλει μια ξεκουράση. Σχεδόν πήρε τα 150. Α, και τούτη κούπα είναι ωραία. Ναι. Είναι σαν μικρή σκάφη. Ναι, πολλά ωραία. Φίλες μου, τα τερκαστά κάνουν τον μάστρο. Εγώ που δω τέτοια πράγματα είναι μαγνήτης. Έμεινε καμιά 20 γραμμάρια, αν έμεινε. Εμέλ. Άρα έβαλες περίπου 130 ml νερό. Ναι. Έμεινε λίγο. Έμεινε λίγο. Να δώσεις το 150 και να δεις την κατάσταση. Ωραία ζύμη. Και μυρίζει ωραία με τη μαστίχα και τη βανίλια που έχω βάλει μέσα. Γίνονται εξαιρετικές, ανιού φύλλα φύλλα. Να τις δούμε τώρα. Εν εξαναφάες και να τις δεις τώρα. Εξανάφαε. Απλώς θα σε δω που θα ανοίγεις φύλλο. Ωραία. Και τώρα διάλειμμα. Σε λίγο έτσι. Ναι. Ένα ωραίο ζυμαράκι. Λίγο ένα αλευράκι, φίλες μου. Θα το βάλω μέσα στο σακουλάκι. Για την πετσατούλα μας. Συνεχίσουμε μετά από λίγο. Έναν 20 λεπτό, ναι. Μισή ώρα. Μισή ώρα να ξεκουραστεί για να μπορεί να μου ανοίξει. Εσύ. Ωραία. Όχι, είναι κουραστικό. Να φάμε και κανένα κακλαβαδάκι με χαλεπιανόν. Να το απολαύσουμε, μα είναι εξαιρετικά, ειλικρινά. Mm-hmm. Για το να πρώτο νεφιέ, πάει και το δεύτερο. Και 3, 4 και 5 μέρες να είναι στο ψυγείο, ξεσκέπαστα, μένουν τόσο τραγανά, δεν μαλακώνουν, τούτα, εγώ ποτέ μου δεν τα σκεπάζω, Μιχάλη, στο ψυγείο. Ένα like, ένα αρκετό. Μετά από κανένα 20 λεπτό, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, τόσο τη μισή. Η μισή πάει πίσω στο σακουλάκι για να μην ξεραίνει. Να με στεχνώνει. Τα ωραία πακλαβαδάκια πήρες τα, ξαφάνισες τα, βοήθηκες ότι δεν τα φάω. Πάμε τον αρίστο. Θα κάνω... Να βγουν άλλα πράγματα τώρα, μην αγχώνεσαι. Από το νευράκι μου, δαμε. Το πλάστη μου. Θα ανοίξω τώρα να δείτε τι θα γίνει. Αλευράκι θέλουμε να έχουμε δίπλα μας. Για να ανοίξουμε πιτούλες. Με λεπτές πιτούλες, Μιχάλη.
και να δεις τι θα γίνει. Είπαμε φίλες μου, θα κάνουμε πολλές. Βλέψινε στην αρκετά. Ναι, πάει πρώτη και πάει πολλά. Για να νιώμε φίλα φίλες μου, θέλουμε ένα αλεύρι. Βέβαια. Θέλουμε ένα αλεύρι και εγώ τον πλάστη μου, βλέπεις πως τον κρατώ και στρογγυλά όμορφα. Τώρα μπορούμε να τα θέλουμε στρογγυλά βασικά, αλλά μπορείτε να μάθετε να νιώθετε και στρογγυλά. Έτσι. Είμαι τις γυρώ με το ένα χέρι, αλλά πρέπει να έχει αλεύρι για να μπορεί να γυρίζει. Και από κάτω και από πάνω. Και κρατούμε έτσι τον πλάστη, δεν έχει να μην γίνει στρογγυλή, ρε. Είναι τέχνες που τις έμαθα, έχω πει και σε άλλα βίντεο μου, που την πεθερά μου. Είναι στρογγυλό. Και στρογγυλή και πολύ λεπτή. Έτσι, έτσι λεπτή νίσκη. Εδώ. Έτσι κρατούμε το μαρζάκι, όπως λέμε στην Κύπρο. Πάει και τούτη. Περίπου να όλες στο ίδιο μέγεθος. Θα κάνουμε έτσι. Να τη ζώγουμε το σχήμα, αλλά και το κόψιμο έχει σημασία. Θα λες το κόψιμο, τώρα να δείξω στο επόμενο, Μιχάλη. Ξέρεις, να το κάνεις λωρίδα και να κοπεί σε τρία ίσα ναι. Και να πιτωθεί που πάνω για να γίνει στρογγυλό, να μην αλλοιωθεί το σχήμα. Δεν έκανα πολλά φίλες μου, όπως σας έχω πει, διότι έχουμε αρκετά γλυκά. Μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, χακλαβαδάκια. Χαλβάδες και πάει λέγοντας κρέμες. Διότι κάνουμε συνέχεια διάφορα. Ωραία. Μπορούσε να γίνει και πιο λεπτό, αλλά δεν το θέλω και πιο λεπτό. Λεπτό να είναι εν τούτο που κάνω τρία φύλλα, που ένα μου δόκι τους τις όμορφες πηχίες που να νύουν φύλλα-φύλλα. Τες διπλοπηχίες. Τες διπλοπηχίες, εμάς είναι οι μη. Σαν τριπλοπηχίες. Επειδή τες διπλώνουμε βασικά. Είναι δίπλα. Φαντάζομαι που τις διπλώνουμε και λέγοντες έτσι διπλοπηχίες. Ωραία, θα τις δούμε. Τώρα, θα βάλω το λίπος. Το λίπος είναι όπως το έχω πιάσει, έβγαλα το προηγουμένως από το ψυγείο. Για να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, ναι. Για να απλώνει εύκολα. Να απλώνει εύκολα. Δεν το βάλουμε και πάρα πολύ. Καλά. Να απλώσει καλά. Πάντως είναι πάρα πολλά ωραία. Μιχάλη μου, yeah. Να μπει η ζάχαρη. Ζάχαρη με κανέλα. Κανέλα. Πάει. Δεύτερη. Ένα κουταλάκι περίπου. Ναι, πάει η δεύτερη πίτα από πάνω. Α, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Εν τούτη τέχνη της. Ξανά λίπος. Ξανά λίπος. Βάλουμε πάρα πολύ. Απλώς να το αλείψουμε. Περίπου πάει και κανένα κουταλάκι. Κουταλάκι, όχι κουταλιά. Ναι, κουταλάκι. Για τον μπουσουλέντζο χρειάζεται πολύ. Πάει. Πάει και τρίτη. Ναι. Θα βάλεις και στην στούτη. Ναι, μάνα μου τώρα να δεις να μου να γίνει. Εν τούτο, πονά και ζαχαρίτσα μας. Πάμε. Τώρα, ρολό. Ρουλάρουμε. Ναι. Ρουλάρουμε. Για να δω τι θα κάνεις. Ο Μιχάλης μόνο απολαμβάνει τα. Ναι. Είναι δοκιμές, δεν θέλω να έχω κανέναν κοντά μου. Για να συγκεντρώνεις. Για να συγκεντρώνομαι σε εκείνο που κάνω και να το κάνω όπως θέλω. Και θα τις κόψουμε μικρά, δύο περίπου. Θα κόψουμε την πρώτη. Κάνουμε την έτσι. Πιτώνουμε την. Έτσι και ανοίγουμε την τζελίο. Με τον πλάστη μας έτσι. Έγινε η πρώτη πιτούλα. Έγινε η πρώτη πιτούλα. Έχει πάχος. Έτσι. 2-3 μιλίμετρα. Πάει πρώτη. Μπαίνει εδώ. Κοφκώ και τη δεύτερη. Μπορεί να κάνουμε και πιο μεγάλες, Μιχάλη μου. Προλάρουμε την έτσι για να είναι εύκολο να πιτωθεί και να γίνει έτσι όμορφη στον τζουλούα. Θέλει πολύ λίπος, διότι είναι να φκένει έξω ύστερα και να κολλά πάνω στο πλάστη μας. Και θα είναι εκείνο που έβαλα τόσο όσο. Ένα άλυμα. Τόσο να χρειάζεται. Τόσο να χρειάζεται. Ύστερα να φκένει έξω, να κολλά πάνω στον πλάστη, θα είναι ωραίο. Τα φύλλα που μέσα, βλέπεις τα.
2,5 εκατοστά, μια ίντσα περίπου. Την πατώ με το χέρι και ναι, λίγο με το πλάστη μου. Θα λεπτή τέλεια, αλλά ενάχει. Μάλιστα. Αλλά ωραία. Με τούτες που απόλαυσες, με μέλι. Ναι, 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 τις έχω φάει τελευταίως. Μικρούλες μπορεί να τις κάνουμε. Μπορείς, αν έχει πολύ λίπος, δεν μπορείς να τη... Σαν τούτη που έχει λίπος, ναι, δύσκολο να... Βάλει λίγο αλεύρι. Αν σας φύγει έχει λίπος, να βάλεις το αλεύρι σου. Λίγο αλεύρι και να τη φέρεις στα ίσια της. Γύρισε και πρέπει να πιάσει το αλεύρι. Ναι, αλλά θέλω μες στο λάδι μου να έχει αλεύρι πολύ. Ναι. Που να είναι τηγανίσω. Επίσης, θέλω με τζελαδάκι, φίλες μου, ξεχασά. Το τηγάνισμα. Ναι, εξαρτάται από το σκεύος που να το βάλετε. 1,5 κιλό, πόσο λάδι, σπορέλαιο μπορεί να βάλω. Λίτρο. Θέλει και το λαδάκι, να έχει λάδι, διότι άμα δεν έχει λάδι. Ναι, να επιπλέον, διότι άμα είναι σιλάδι, Μιχάλη μου, να κάθονται που κάτω και να καύκονται. Mm. Πρέπει να σιλάδι να επιπλέει και να τηγανίζεται όμορφα. Πάντως είναι εξαιρετικές τούτες οι μιλοπιτές. Να γίνουν αρκετές, παρόλο που είναι πιο ποτήρκα, αλλά θα γίνουν αρκετές, φίλες μου. Τι βλέπω. Ακριβώς. Είναι κάμα πολλές. Ενώ να... ότι θα κάνεις μόνο 6, ενώ τελικά γίνονται περισσότερες. Όχι, γίνονται αρκετές. Και με το μέλι είναι εξαιρετικές. Άλλη μια συνταγή, φίλες μου, με πολύ αγάπη για την οικογένειά μου και για σας. Πρέπει να καταγραφτούν τα πράγματα για τις επόμενες γενιές. Ευτυχώς υπάρχουν πολλοί φίλοι και φίλες που τα ζητούν. Και που τα κάνουν. Ναι, που ασχολούνται. Ο φίλος μας ο Άγγης. Μα μόνο ο Άγγης. Και πολλοί άλλοι. Και από Κύπρο και από εξωτερικό. Πάμε και τούτη. Και συνεχίζουμε άλλο. Με το άλλο μισό. Θα επαναληφθεί η ίδια, διαδικασία. Το μόνο που θέλω να δείξω είναι ότι ρολάρουμε έτσι. Και κόβουμε το σε τρία έτσι. Είναι εύκολο να το κάνεις έτσι. Για κοπέλες που δεν ξέρουν να κάνουν ζύμες, Μιχάλη. Και μπαλεύω έτσι. Και να το κόψω 1, 2, 3. Εδώ. Και είναι η διαδικασία. Θα γίνει τρεις πίτες όπως έδειξαμε πριν. Μια πας στην άλλη. Και μετά η διαδικασία. Έγιναν 4 και 4, 8, 9 πιτούλες μικρές. Έτοιμες οι πιτούλες μας. Ναι, έτοιμες το μου. Συνολικά βλέπω 6 και 5, 11 και 6, 17 σύνολο. Το λάδι μας βράζει. Έβαλες περισσότερο από 1 λίτρο λάδι, να. Ναι, ναι. Και περιμένουμε να βράσουν, βράσει καλά το λάδι για να αρχίσουμε να τηγανίσουμε. Να βάλουμε την πρώτη. Εντάξει. Έτοιμο, φίλες μου. Πάμε. Να... Την πρώτη παρτίδα. Επιπλέον. Γυρίζομαι αμέσως για να με φουσκώσω. Ένα, δύο. Αν δεν μας φουσκώσει από τη μία, γυρίζομαι μες. Άρα είναι σημαντικό να βάλουμε αρκετό λάδι να επιπλέουν. Ακολυμπού και να ζεστώ το λάδι. Χωρίς άλλες μέσα βέβαια, αλλά να ψηφίλες μέσα. Ζεσταίνουμε πρώτα το λάδι και μετά τις ρίχνουμε μέσα απαλά. Θα πάρουμε ένα όμορφο ξαρτό χρώμα. Και θα τις βγάλουμε. Θα η πρώτη. Θα και η δεύτερη. Είστε που κουλονίζωσε. Τούτη είναι η τελευταία που βάλαμε. Πάει και τούτη, φίλες μου. Και έρχονται οι επόμενες. Ρίχνουμε από ψηλά τις πίτσες, φίλες μου, και όλα τα υλικά για να μην την ασέτε λάδι πάνω. Μα την ρίξουμε από ψηλά, τυγανόλες, και γύρισμα. Αν θέλουν πολύ ώρα, πρέπει να γυρίσουμε αμέσως, να μην φουσκώσουν που τη μια. Και να ψηθούν και είναι όμορφα. Ωραία. Με μέλι είναι... Φανταστικές. Τους πάει το μέλι παρά το σιρόπι. Αν θέλετε να κάνετε σιρόπι, έχω στη συνταγή την άλλη που έχω κάνει με την ξαδέρφη μου τις πισίες τούτες και έχει γραμμένο το σιρόπι. Και αν δεν έχουν το λίπος τούτων που χρησιμοποιήσαμε εμείς, να χρησιμοποιήσουν το βούτυρο που βάλατε με την Μαρία. Ναι, όμως εν ωραία μια φορά να το δοκιμάσουν, εν ωραίες εμπειρίες, εν ωραίες εμπειρίες. Εγώ εντυπωσιάστηκα με τούτες και μελετάς, βλέπεις ότι και σε άλλες χώρες του κόσμου χρησιμοποιούν τούτον το λαρδί, όπως το λένε. Εμείς λέμε το μίλια.
βασικά είναι λάδι που βγαίνει από το βράσιμο του χοιρινού λίπους. Ναι, της τσιτσιρίας. Βγαίνει το λάδι, αλλά πίσει, τελείνεται τούτο. Μετά όταν κρυώσει, ναι, γίνεται αυτό το πιχτό, ασλευκό πράγμα που είναι σαν βούτυρο. Βούτυρο. Τώρα το δείξε ζωικό. Σαν ζωικό βούτυρο. Βούτυρο. Αλλά άλλη γεύση, φίλε μου. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε στο κοπλιγούρι μα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε να τηγανίσουμε ένα αυγά. Την τσιριδόπιτα που φτιάξαμε. Ναι, να κάνουμε και άλλη μιλόπιτα, να κάνω και άλλη. Προ το παρόν βγαίνει μια συνταγή, φίλε μου. Άμα δεν ενοχλούμε κανέναν, απλώ δημιουργούμε ένα καταμέρα. Σίγουρα. Στο σουρωτήρι μα, που κάτω από το σουρωτήρι μα βάλουμε πιατάκι, φίλε μου. Δεν τελειώσαμε γρήγορα. Τώρα θα τα περιμένουμε να κρυώσουμε. Όχι, όχι. Ζεστά, θα τα δείτε πώ θα τα δώσουμε. Βέβαια. Ρίχνουμε και μέλι, μυρωδάτων μέλι, κυπριακών μέλι, εξαιρετικότατο. Θέλουν το μέλι του, να πάρουν τη γελάδα του. Mm. Νομίζει μετά που λιώνει το μέλι πάνω, νομίζει ότι εσωροπιαστέ. Ωραία, φίλοι και φίλε, φτιάξτε κι εσεί αυτέ τι πιτούλε με το ζωικό μα βούτυρο ή άλλο φυτικό. Απολαύστε τι, γράψτε μα τα σχόλια σα. Δώστε like στο βίντεο, κάντε και εγγραφή στο κανάλι μα αν δεν το κάνατε ήδη. Και να είστε καλά. Πολύ σα ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μα. Θερμέ ευχές σε όλους και να απολαύσουμε τις πιτσούλες. Θα πιάσω τούτη τη μεγάλη. Πιάσ' τη μεγάλη. Ένα διφέρεις κοντά σου σιγά σιγά όπως πάεις έτσι γύρω. Η μιλοπιτάκια. Το κάτι άλλο. Γυριστώ, γυρίστε έτσι μια. Πράγματι το ξύδι διάζει μια τραγανότητα. Υπέροχες. Υπέροχες φίλες μου. Αφράτες με το μελάκι. Ναι, τι ωραία που είναι, από μέσα, Μιχάλη, ανή φίλα φίλα, πάρα πολλά ωραία. Ακόμα μια δημιουργία για την οικογένειά μου και για σας αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Σας ευχαριστώ για τα ωραία σας σχόλια, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Δεν θα φάεις για το μεσημέρι όπως πάεις, δε τι ωραία που πυρουνιάζεται. Το μέλι πάει της πολλά. Ακόμα μια κυπριακή παραδοσιακή συνταγή, φίλε μου. Τα ωραία ακούετε. Το μάσημα της. Πολλά ωραία. Μπορεί να πάρα πολλά ωραίες. Με... Πολλά πιο ωραίες. Είναι κάτι ξεχωριστό. Πρώτα ο κόσμος Μιχάλη χρησιμοποιούσε τα πάντα. Είχαν το τούτον το λάδι όπως και το ελαιόλαδο. Ήρθαν οι βιομηχανίες τον 20ο αιώνα. Είχαμε και φαγητό. Βέβαια. Α, στην υγειά μας. Πάρα πολλά ωραίες. Πραγματικά. Έρχεται να χορτάσεις με τούτες, αλλά όλα με μέτρο. Λαμβάνεις και το νεράκι. Μετά τη γλύκα του μελιού έρχεται η δροσιά του νερού. Πες μας το ποιητικά. Like και εγγραφή στο κανάλι μας. Και κλικ στο κουδουνάκι για να μην χάνετε καμία από αυτές τις υπέροχες συνταγές μας. Να τις ξαναβλέπετε πριν τις φτιάξετε. Να μαζεύετε τα υλικά όλα, να τα έχετε και ακολουθώντας τις οδηγίες της σελίδας έχετε σίγουρη επιτυχία.